Αδελφοί θα διαβάσουμε από τη σελίδα 962 είναι από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων το κεφάλαιο 2 β' και εδάφιο 37 συνεχίζοντας τη σειρά των μαθημάτων μας τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών σελίς λοιπόν 962 Πράξεις των Αποστόλων β' κεφάλαιο 37 εδάφιο. Αφού δε οίκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλου. Τι πρέπει να κάνουμε να άντρες αδελφοί. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστο το στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η Επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στο μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους λόγους πολλούς, διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενναίας. εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχέ και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του Άρτου και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλων και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρία. Καθημέραν και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό, και κόπτοντες στον άρτον κατοίκους, μετελάμβανον την τροφή εν και απλότητη καρδίας, δοξολογούνται στον Θεόν και βρίσκονται σχάριν ενώπιον όλου του λαού, ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία του σωζομένους Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Την περασμένη Δευτέρα είπαμε τα τρία πρώτα τα οποία είναι μυστήρια, τα οποία ο Θεός προσέταξε μέσα από το Λόγο Του στο να Α, υπακούνε και να εκτελούνε ε, τα παιδιά του Θεού, ο λαός του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού. Στην, και όλα αυτά ξεκίνησαν από την πρώτη εκείνη μέρα, από την πρώτη μέρα δηλαδή που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τον Πέτρο, δια Πνεύματος Αγίου, την πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όταν λοιπόν ο Πέτρος βγήκε και κήρυξε ε, τα περί της Βασιλείας των Ουρανών και τα, τα περί του Ιησού Χριστού, ήρθε σε κατάνοιξη λέει η γραφή η καρδιά τους, ε, γιατί το κήρυγμα ήταν δια Αγίου και όταν το κήρυγμα είναι δια Αγίου φέρνει σε κατάνοιξη την καρδιά των ανθρώπων και ερώτησαν τι πρέπει να κάνουμε τώρα άντρε αδελφοί και η απάντηση σε αυτό το τι πρέπει να κάνουμε είναι τα 7 λεγόμενα μυστήρια από τους ανθρώπους που είναι όπως είπαμε η εξομολόγηση, μετάνοια και συγχώρεση, πρώτον, δεύτερον είναι το χρίσμα και το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, τρίτον είναι το βάφτισμα, ακριβώς αυτά που ανέφερε ο Απόστολος Πέντρος σαν απάντηση ε, στην ερώτηση τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, μετανοήσατε, μετάνοια, εξομολόγηση και συγχώρεση και να βαφτιστείτε στο όνομα του Χριστού η σάφεση αμαρτιών, το βάφτισμα δεύτερο μυστήριο και θα λάβετε τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου που είναι δοσμένη για όλους που πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού, που εξητούν το θέλημα του Θεού, που θέλουν και που πιστεύουν. Είναι οι προϋποθέσεις τις οποίες εάν τις έχει ο άνθρωπος εφόσον προηγουμένως έχει μετανοήσει ...και έχει βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εν το οι, ε, η, η, ...η προϋποθέσεις είναι να πιστεύει στο Λόγο του Θεού... ...ότι ο Χριστός σήμερα βαφτίζει με πνεύμα Άγιο... ...να πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού, δηλαδή να ζητάει το πνεύμα το Άγιο... ...αλλά βασικά πρέπει να το θέλει και να θέλει να λάβει πνεύμα Άγιο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος λαμβάνει πνεύμα Άγιο... Ε, ...όπως είπαμε ο κανόνας είναι πρώτα να έχει μετανοήσει, να έχει πιστέψει, να έχει αναγεννηθεί. Δεύτερον, να έχει πάρει απόφαση να κάνει όλο το θέλημα του Θεού που είναι το βάπτισμα ενίδατη και είναι απαραίτητο εν το ονόματι του Χριστού η άφεση αμαρτιών και ύστερα έρχεται ο Χριστός στον άνθρωπο που το ζητάει και του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Βεβαίω υπάρχουν και εξαιρεσει όπως αυτή του Κορνήλιου όπου φώναξε ο Κορνήλιος κατ' του Θεού τον Απόστολο Πέτρο τους κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και ενώ εκεί έπεσε το Πνεύμα το Άγιο επάνω σε όλους τους ακούοντες και, έλα, και έλαβαν Πνεύμα Άγιο, λαλούσαν γλώσσες και προεφύτευαν. Και λέει ο, ο Απόστολος Πέτρος «Εφόσον ο Θεός έδωσε αυτούς την ίσαν δωρεάν με εμάς, ποιος μας εμποδίσει να βαφτίσουμε αυτούς το όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών». Και προσέταξε γιατί μετά το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου υπάρχει εντολή και προσταγή του Κυρίου στους πιστούς ανθρώπους να βαφτιστούν στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος η άφεση αμαρτιών. Και έτσι εκτελούνται τα πρώτα τρία από τα εφτά μυστήρια τα οποία αφορούν την προσωπική ζωή και το περπάτημα του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία. Το επόμενο είναι ακριβώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα στην Εκκλησία. Οπότε λέει η Γραφή «Και ενέμενον με τα χαράς δεχθέντες το Λόγο αφού βαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχές και ενέμενον» και μάλιστα το κείμενο λέει πιο ωραία έκφραση «Ήσαν προσκαρτερούντες, προσκαρτερούσαν τον Κύριο». Ενέμενον λοιπόν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Έτσι, μόνο έτσι, λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού σύμφωνα με, την, με, το Λόγο του Θεού, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά ένα χαρακτηριστικό, γιατί τη διδαχή των Αποστόλων την καταλαβαίνουμε, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού προς πάντας όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Την κοινωνία μεταλλήλων την καταλαβαίνουμε, είναι ε, η ενότητα του πνεύματος και η ενότητα της πίστεως που συνδέει με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη, το σώμα του Χριστού και το κάνει ένα. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα σώμα Ιησού Χριστού και ο Χριστός μέλη του σώματος αυτού όλοι εμείς καθένας ξεχωριστά. Επίσης και τις προσευχές μπορούμε να τις καταλάβουμε, εντολή Θεού είναι, γιατί μέσα στις προσευχές εργάζεται το παράκλητο στο πνεύμα της αληθείας και μας οικοδομεί, μας προτρέπει, μας παρηγορεί, μας ενισχύει, μας ελέγχει ε, με οποιουσδήποτε τρόπους αποφασίσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο να επεμβαίνει και να ενεργεί στις προσευχές της Εκκλησίας. Το τέταρτο όμως που είναι η κλάση του Άρτου, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν κάποιος δεν μας το εξηγήσει. Τι είναι αυτό που μαζευόμαστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, παίρνουμε ένα ψωμί, προσευχόμαστε, το κόβουμε κομμάτια και το δίνουμε σε όλους και τρώνε. Και αφού φάνε, παίρνουμε ένα ποτήρι κρασί, τον διαμοιράζουμε και το πίνουμε όλοι. Τι είναι αυτό και τι σημαίνει αυτό. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει, γι' αυτό και αποκαλείται μυστήριο εάν ο Κύριος δεν μας το αποκαλύψει και μάλιστα όχι μόνο μας το πει αλλά μας το αποκαλύψει, μας το φανερώσει μέσα στην καρδιά μας λέγει λοιπόν και αν θέλετε να το δούμε σε σελίδα 941 στο Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 53 εδάφιο 53 εκείνο που θέλω να τονίσω πριν να συνεχίσω είναι ότι αυτά τα 7 μυστήρια τα οποία είναι εντολές του Κυρίου μέσα από το Λόγο του Θεού προς πάντας τους πιστούς της Εκκλησίας δεν είναι προαιρετικά δεν είναι αν θέλουμε τα κάνουμε, αν δεν θέλουμε δεν τα κάνουμε δεν είναι προαιρετικά επίσης δεν είναι όποτε θέλουμε είναι ακριβώς προσδιορισμένα και ως προς τον τρόπο και στον τόπο αλλά και στον χρόνο ακριβώς προσδιορισμένα από το Θεό όπως λοιπόν η μετάνοια είναι άμεση αλλά και καθημερινή δηλαδή τι σημαίνει άμεση έτσι αρχίζει τη ζωή τη χριστιανική ο άνθρωπος με μετάνοια εξομολόγηση και συγχώρεση από εκεί και πέρα έτσι συνεχίζει μέχρι το τέλος της ζωή του ε, το βάφτισμα ενίδαται είναι μία φορά στη ζωή του ανθρώπου από τη στιγμή που ο άνθρωπος αναγεννάται, αλλάζει η ζωή του και παίρνει στερεά απόβαση να ακολουθήσει τον Χριστό ε, το, το τρίτο που είναι το χρήσμα, το βάφτισμα με πνεύμα Άγιο είναι μία φορά βαφτίζεται ο άνθρωπος αλλά συνεχόμενα πληρούται δια Πνεύματος Αγίου. Τώρα στην κλάση του Άρτου έχουμε το χαρακτηριστικό εκείνο όπου ο άνθρωπος κάθε Κυριακή πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την τελετή η οποία έτσι φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων αλλά στα μάτια των πιστών έτσι προς μας την έχει ερμηνεύσει ο Χριστός είναι λατρεία είναι το Πάσχα ημών είναι εορτή Αγία όπως ήταν το Πάσχα της Παλαιάς Διαθήκης που συμβόλιζε ε, μάλλον που θύμιζε καταρχάς που θύμιζε την έξοδο των Ισραηλτών και το ότι προκειμένου να εξέλθουν ένδοξα από την Αίγυπτο ο Θεός με πληγή εθανάτωσε όλα τα πρωτότοκα εκτός των Ισραηλτών και εκείνη την ημέρα εξήλθαν η συνθήμηση λοιπόν της εξόδου τους, γιατί η Πάσχα είναι έξοδος, πέρασμα, διά, κατά τον ίδιο τρόπο και στην Εκκλησία του Χριστού το Πάσχα, η κλάση του, του, του Άρτου, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, είναι το Πάσχα το δικό μας, η συνθήμηση της αιώνια ζωής που μας χαρίστηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά από τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και λαμβάνει μέρος, λαμβάνει, γίνεται στη ζωή μας κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος την ημέρα του Κυρίου. Κανένας λοιπόν άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού ή ο Άρτος και ο Ίνος, γιατί μην ξεχνάτε ότι πρώτος Άρτο και Ίνος στη Γραφή έδωσε ο Μελχίσεδεκ στον Αβραάμ. Αλλά γιατί το έδωσε, τι σημαίνει αυτό. Κανένας δεν μπορούσε να το εξηγήσει προσέφερε λέει άρτων και ίνων ο Μελχισεδέκ γιατί έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να μας εξηγήσει με λεπτομέρειες τι είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού πόσο απαραίτητη είναι και πόσο πρέπει ο Χριστιανός να μην χάνει αυτή τη μοναδική λατρεία που είναι προσφορά του Θεού διά του Ιησού Χριστού εμπνεύματι Αγίου προς κάθε έναν πιστό μία τράπεζα σώματος και αίματος Χριστού. Εξηγεί λοιπόν ο Κύριος. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, 53 εδάφιο, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Ιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή είναι αυτής. Αν δεν τρώτε και δεν πίνετε, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Δεν υπάρχει ζωή. Και όπως λέει ο, Ιωάν, ο Απόστολος Ιωάννης στην αρχή, λέει «Εν αυτό το λόγο ή το ζωή και η ζωή το το φως των ανθρώπων». Μέσα στην τριαδικότητα υπήρχε ο λόγος. Ο λόγος ήταν η ζωή των ανθρώπων. Ήταν το φως του Θεού. Εάν κάποιος δεν τρώγει και πίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, το πρώτο το οποίο αποκαλύπτει ο Θεός ότι στερείται είναι τη ζωή. Δηλαδή τι είναι ο άνθρωπος, νεκρός. Φοβερό είναι. Εάν δεν τρως σώμα και αίμα Χριστού, νομίζεις ότι έχεις ζωή, αλλά είσαι νεκρός. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να προσέξουμε κάτι. Εμείς θα λέμε αυτά που λέει η Γραφή δεν θα προσθέτουμε, δεν θα φερούμε και θα φροντίζουμε να μένουμε και σε αυτά που λέει η Γραφή. Για σκεφτείτε ότι υπάρχουν εκκλησίες που θεωρούν ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι σύμβολο. Συμβολίζουν λέει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή, εάν πιστεύουν πράγματι, όσοι πιστεύουν πράγματι ότι είναι σύμβολο, κινδυνεύουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού δεν μπορώ εγώ να είμαι κριτή και νεκρών και κανείς από εμά. Αλλά κινδυνεύουν να θεωρούνται στα μάτια του Θεού ότι δεν έχουν ζωή. Για σκεφτείτε πόσο σοβαρό είναι. Για να σκεφτούμε πόσο σοβαρό είναι να περιφρονούμε ή να μην λογαριάζουμε ή να, δίνουμε, ή να μην δίνουμε τόση μεγάλη αξία ή σημασία σε αυτή τη λατρεία που λαμβάνει η χώρα κάθε Κυριακή καθε κυριακη κατεντολη του Θεού. Και συνεχίζει. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου αυτός μόνο έχει ζωή αιώνιον και εγώ αυτόν θα αναστήσω εν τη εσχάτη ημέρα έρχεται τώρα λοιπόν και το επιβεβαιώνει ακόμη πιο πολύ αυτό δεν είναι μόνο ότι δεν έχετε ζωή αλλά λέει κάτι ακόμη πιο σοβαρό αν κάποιος δεν τρώγει το σώμα και το αίμα του Χριστού τότε και δεν πίνει το αίμα του Ιησού Χριστού τότε αυτός δεν έχει ζωή αιώνιον γιατί ως τη στρώγη έχει ζωή νεώνιων. Αλλά και κάτι άλλο, δεν υπάρχει και δέσμευση από το Θεό. Όποιος τρώγει, αυτόν εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Δηλαδή δίνει πολύ μεγάλη έμφαση και μιλάει πολύ αυστηρά ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Με φόβο λοιπόν Θεού εμείς διαβάζουμε και με φόβο Θεού εξετάζουμε και με φόβο Θεού παίρνουμε αποφάσεις. Γι' αυτό είναι απαραίτητο αγαπητά μου αδέλφια να συμμετέχουμε κάθε Κυριακή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αν με ρωτήσει κάποιος, δηλαδή αν δεν συμμετέχω δεν θα πάω στον ουρανό, δεν μπορώ να το απαντήσω κάτι τέτοιο γιατί εμένα δεν με έχει βάλει ο Θεός να είμαι κριτής ζώντων και νεκρών. Εμένα με έχει βάλει ο Θεός όπως και όλους μας, να διαβάζουμε τη Γραφή. Και από τη Γραφή μου δημιουργούνται έντονες για τη συνέχεια των ανθρώπων αυτών, που δεν λογαριάζουν σοβαρά, δεν υπολογίζουν σοβαρά τη συμμετοχή τους στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού κάθε Κυριακή. Και εξηγεί το γιατί ο Ιησούς, ο Κυριός μας. Διότι η σάρξ μου, την οποία θα τρώτε, και το λέει σε ανθρώπους που ακόμη δεν ξέρουν, ε? για αυτό και θα σκανδαλιστούν στο τέλος, όπως θα δούμε, είναι μυστήριο, μέγα η κλάση του άρτου. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσεις. Άρα τροφή του ανθρώπου αληθινά εξ ουρανού είναι η σάρκα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Πόσες. Δεν είναι δηλαδή να, να πάρουμε ένα κουταλάκι και αντίδωρο και η σάφεση αμαρτιών. Δεν, δεν, παίρνουμε κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού για να μας συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δεν το λέει αυτή η γραφή. Επειδή μας συγχωρεθήκαν οι αμαρτίες διότι μετανοήσαμε, διότι βαφτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού η αμαρτιών και διότι ελάβαμε ή ζητούμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η αιτία που, παίρνουμε, που λαμβάνουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και όχι χρυσοδοντάκι και όχι αστιάκια ούτε σε μωρά ούτε σε ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί ούτε άνθρωποι που δεν έχουν βαφτιστεί ενίδατοι γιατί, γιατί δεν έχουν, δεν έχουν ζωή αιώνιο τι λέει η Γραφή ο πιστεύσας και βαφτιστή σωθήσετε αυτός που δεν πιστεύει ή που πιστεύει και δεν βαφτίζεται δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει εγώ ξέρω ότι σώζεται αυτός που πιστεύει και βαφτίζεται Και αυτό είναι, είναι, είναι αδερφοί αγαπητοί Κρίσιμα σημεία Στην προσωπική ζωή του ανθρώπου Για τη ζωή την αιώνιο Και για τη σωτηρία του Από τη στιγμή λοιπόν που σώζεται Ο άνθρωπος Δηλαδή αναγεννιέται επειδή μετενόησε, εξομολογήθηκε, έλαβε συγχώρεση, επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού, τον αναγέννησε ο Κύριος, πήρε απόφαση να βαφτιστεί στο είδωρ, ζητάει και έλαβε Πνεύμα Άγιο. Τώρα είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η σωτηρία του, να τρώγει και να πίνει. Καθώς να τρώγει και να πίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού που είναι τροφή και πόσης, καθώς ο άνθρωπος ο οποίος ο φυσικός αν δεν τρώει άρτον και οποιαδήποτε άλλη τροφή προσδιορισμένη από το Θεό δεν μπορεί να ζήσει αλλά επίσης δεν μπορεί να ζήσει αν τρώει άλλη τροφή που δεν είναι προσδιορισμένη από το Θεό να πει αντί καθαρό νερό θαλασσινό νερό δεν θα ζήσει αντί να τρώει ψωμί να τρώει πέτρες χαλίκια, άμμο, δεν θα ζήσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει για να διατηρηθεί στη ζωή. Ούτε να πίνει μόνο κρασί αντί για νερό. Θα πεθάνει. Πάθει κύρο του ύπατο. Υπάρχει συγκεκριμένη τροφή την οποία πρέπει το σώμα του ανθρώπου να καταναλώνει καθημερινά ώστε να διατηρείται η ζωή το σώμα του ανθρώπου. Πόσο μάλλον τώρα ο εσωτερικός άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου για να διατηρείται στη ζωή στη ζωή που είναι το φως το αιώνιο που είναι ο Χριστός στην αιώνιο ζωή δεν θα πρέπει κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος κατά το Λόγο του Θεού να τρώγει την τροφή και να πίνει την πόση που ο Χριστός διέταξε η ζωή είναι αιώνιον αναγκαίο πράγμα και μάλιστα είναι τόσο αναγκαίο που αν κάποιος για κάποιο λόγο δεν μπορεί μία Κυριακή να λάβει σώμα και αίμα Χριστού αλλά δεν μπορεί όχι γιατί πήγε για μπάνιο ή για βόλτα ή γιατί κοιμήθηκε, γιατί ήταν άρρωστο, γιατί υπήρξε ανωτέρα βία όπως λένε και οι άνθρωποι τότε αυτός μπορεί κάποια άλλη ώρα της, της πρώτης μέρας πάντοτε της πρώτης μέρας της εβδομάδος να πάρει σώμα και αίμα Χριστού ή στο σπίτι του να του το μεταφέρουν οι διάκονοι ή πρεσβύτερη καθώς γινόταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και στην Αρχαία Εκκλησία ή να έρθει εδώ στην Εκκλησία και να του το δώσει ένας πρεσβύτερος ή ένας διάκονος κάποια άλλη στιγμή. Είναι απόλυτη η ενας διακονος καποια αλλη στιγμη ειναι απολυτη αναγκη Και πώς διατηρείται, εντάξει τρώγεις και πίνεις εις διατήρηση ζωής, ζωής, πώς διατηρείται όμως ο άνθρωπος την αιώνια ζωή, διότι ως τη στρώγει τη σάρκα μου και, πέ, και πίνει το αίμα μου, μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Γι' αυτό. Γι' αυτό διατηρείται στη ζωή. Και πώς το καταλαβαίνουμε, έτσι πως το πω Κύριος. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα. Σκεφτείτε ένα κλίμα έξω από το αμπέλι, δεν ζει. Ξέρετε, Πρέπει λοιπόν το, να είναι μέσα, το κλίμα να είναι μέσα στο αμπέλι, αλλά και το αμπέλι μπαίνει μέσα στο κλίμα, καθώς ε, το κλίμα τρέφεται από το αμπέλι. Αυτή είναι η διατήρηση ζωής. Άρα μέσα στο σώμα του Χριστού και τρεφόμενοι από το σώμα του Χριστού διατηρούμε στην ζωή την αιώνιον με την κλάση του άρτου και με την, με το, με την τροφή του του Άρτου και με την πόση του Ίνου που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και περαιτέρω εξηγεί ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, καθώς σε με απέστειλε ο Ζων Πατήρ και εγώ τώρα ζώδια τον Πατέρα. Ο Πατέρας τι έκανε λέει, είπε ποιο θα πάει να κάνει το έργο το δικό μου στη γη, τη σωτηρία των ανθρώπων και λέει ο Κύριος μας, ιδού εγώ έρχομαι με χαρά ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και ο Κύριος του λέει πήγαινε. Το πήγαινε δεν είναι απλό, γιατί τον έστειλε με συγκεκριμένη αποστολή, με συγκεκριμένο έργο, σε συγκεκριμένο τόπο, σε συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένο χρόνο και να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά και ο Κύριος παίρνοντας την εντολή αυτή της αποστολής του, είπε εγώ ήρθα όχι για να κάνω αυτά που θέλω αλλά για να κάνω αυτά που θέλει ο αποστήλας με, ο πέμψας με και δεν λέω εγώ τα λόγια τα δικά μου, δεν είναι δικά μου η διδαχή δική μου δεν είναι δική μου αλλά είναι του πέμψαντός με πατρός και μόνο όποιος θέλει να θέλει να κάνει το θέλημα του πατρός μου θα καταλάβει τη δική μου τη διδαχή που οδηγεί τον άνθρωπο στο θέλημα του πέμψαντός με πατρός όπως λοιπόν εμέ, με απέστειλε ο πατέρας και δεν ζω, δεν έχω άλλο σκοπό στη ζωή μου. Αυτή δεν ήρθα να γλεντήσω, να κοιμηθώ, να κάνω business, να κάνω δουλειές, να, να πετύχω, να γεράσω, να κάνω οικογένεια. Δεν ήρθα. Εγώ ήρθα στη γη για, και ζω για τον πατέρα μου. Έχω έργο, αυτό είναι το έργο μου. Θα ζήσεις μέχρι τα 30 σου χρόνια μισή χρόνια θα κηρύττεις τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και θα διδάσκεις τη νέα διδαχή της αιώνιας ζωής και θα ελευθερώνεις τους ανθρώπους που καταδυναστεύονται από το διάβολο και στο τέλος των μισή ετών θα παραδοθείς στα χέρια των ανώμων οι οποίοι θα σε συλλάβουν, θα σε ταλαιπωρήσουν, θα σε βασανίσουν, θα σε τριχωμαδίσουν, θα σε ραπίσουν, θα σε γρονθοκοπήσουν, θα σε φτύσουν. Θα κάνουν ό,τι μπορούν χειρότερο και εσύ αν και Θεός θα υπομένεις χάρη του, της αγάπης του στον Πατέρα και της αγάπης του στους ανθρώπους θα σε σταυρώσουν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά θα χυθεί το αίμα σου μέχρι τελευταίας δρανίδος και αυτό το αίμα θα είναι το αντίλητρο προς εμένα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί δεν θα πεθάνεις επειδή υπήρξε αμαρτωλός, αλλά θα πεθάνεις για τις αμαρτίες των αμαρτωλών. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ο Ιησούς είπε «Δεν είμαι, «Με απέστειλε ο Πατέρας και δεν ήρθα να ζήσω εγώ, εγώ ζω για τον Πατέρα, αλλά καθώς εμέ απέστειλε ο ζών Πατήρ και εγώ ζω για τον Πατέρα, ούτω και όποιος με τρώγει, τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, όποιος εμέ τρώγει θα ζήσει και εκείνο δι' εμέ. Δηλαδή μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος για το Χριστό, αν δεν τρώγει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν γίνεται. Μυστήριο. Δηλαδή πώς γίνεται όταν τρώγω το σώμα και το αίμα του Χριστού να ζω για τον Χριστό, να είναι η ζωή μου αφιερωμένη στον Χριστό. Έλατε. Αλλά γίνεται. Μυστήριο μέγα. Αληθώς μυστήριο. Γι' αυτό όταν τρώγουμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται σε μας ευλογία. Και έχω πει πολλές φορές και δοκιμάστε το. Τη στιγμή που τρώτε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δοξάστε το Θεό, ζητήστε την εύνοια του Θεού και ό,τι ζητήσει το Θεός θα σας το κάνει. Γιατί ο Θεός με αυτή την κίνηση που δίνει να τρώμε τη σάρκα και το αίμα του Χριστού, ενώνει τον άνθρωπο με τον ουρανό. Ενώνει το Χριστός με τον άνθρωπο. Και ενώνει το άνθρωπο με τον Χριστό είναι κάτι το ιδιαίτερο, το μοναδικό. Είναι τράπεζα ουράνια. Ήρθε να συγκεφαλαιώσει, μυστήριο του θελήματος του Θεού, να συγκεφαλαιώσει τα ουράνια με τα επίγεια. Πότε? Και με την κλάση του Άρτου. Όποιος τρώγει λοιπόν εμένα, δηλαδή το σώμα μου και το αίμα μου, θα ζήσει διεμένα. Θα έχει τη δυνατότητα να ζει για μένα όπως και εγώ ζω για τον Πατέρα μου, δηλαδή αποκλειστικότητα, γιατί ο Θεός διεκδικεί από τον Ιησούν ο Πατέρας την αποκλειστικότητα στις ενέργειες και σε όλη τη λεπτομέρεια της ζωής Του. Και ο Χριστός διεκδικεί αποκλειστικότητα από τον άνθρωπο στις ενέργειες Του και σε, όλη την σε όλη την, τις όλες τις λεπτομέρειες της ζωής Του. Και αυτό γίνεται δια της, δια, με το να τρώγουμε και να πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εξηγεί τώρα ακόμη περισσότερο. Αυτός πραγματικά είναι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού. Όχι καθώς οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και απέθανον, γιατί όποιος τρώγει τον άρτον εκ του ουρανού δεν πεθαίνει, έχει ζωή αιώνιον όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή νεόνιον. Αυτός είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού που δίνει ζωή νεόνιον στον άνθρωπο. Όχι το μάνα που έδωσε ο Θεός με το Μωυσή στους ανθρώπους και απέθανον ώστε τη στρώγη τούτων των άρτων θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Αλλά πώς να το τρώγει. Αξίως. Και αξίως τι σημαίνει. Πρώτον Άγιος, καθαρός, δίκαιος, δηλαδή πλημμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, αφού προηγούμενα έχει μετανοήσει και έχει εξομολογηθεί. Αξίος. Δεύτερον, να εξετάζει τον εαυτό του άνθρωπος και ακόμη και εκείνη τη στιγμή πριν φάγει. Να ψάξει, να βρει τι θα του φανερώσει ο Θεός. Τι έχει ο άνθρωπος που ενοχλεί το Θεό, που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Και πάλι να μετανοήσει και πάλι να ζητήσει το αίμα του Χριστού αγιασμό και καθαρισμό. Με προσοχή όμως, αξίως, ουχή αναξίως, με προσοχή όμως, μη τυχόν βρίσκεται μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του, στο πνεύμα του, στη σάρκα του, μόνιμη αμαρτία. Και τότε δεν θα είναι η κλάση του Άρτου προς ευλογία αλλά προς κατάκριση. Μία αμαρτία δηλαδή που δεν έχει συγχωρεθεί, δεν την έχει αφαιρέσει ο Θεός. Όπως είναι να συζεί ένας άνθρωπος. Ε, τι να μετανοήσεις αφού και να φύγω θα ξαναπάω πάλι να συζήσω. Ή να καπνίζει ένας άνθρωπος που είναι, που είναι αν μπορεί να πει κανείς μικρή και μεγάλη και δεν υπάρχει τέτοια. Μικρή αμαρτία καπνίζει. Ε πως θα καπνίσεις και μετά θα έρθεις να πάρεις σώμα και αίμα Χριστού Τα βάλεις μέσα τη ζωή την αιώνια θα βγεις και θα ξανακαπνίσεις Γίνονται αυτά τα πράγματα Ή οποιαδήποτε άλλη μόνιμη αμαρτία Και εγώ θα πω μερικές που είναι πάρα πολύ σοβαρές Αλλά και μερικές που δεν είναι σοβαρές Στα μάτια μας τουλάχιστον Να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας μίσος Κακία, πίκρα οργή, αγανάκτηση και να μην την έχουμε καταδικάσει και να μην έχουμε μετανοήσει. Δεν είναι εύκολο αυτό να παίρνει σώμα και αίμα Χριστού με μια καρδιά βρώμικη, να μην είναι καθαρισμένη ή ακόμη να υπάρχει περηφάνεια στον άνθρωπο, αλλά ζωνία. Δεν είναι πρέπον να πάρει σώμα και αίμα Χριστού γιατί κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί να αρρωστήσουν και να πεθάνουν ακόμη για να φέρει ο Θεός σε, μέσα από κρίση σε μετάνοια τον άνθρωπο και να πάει στον ουρανό ως διαπυρός αλλά και στο σώμα πρέπει να υπάρχει αγιασμός και καθαρότητα δεν μπορούμε τώρα να ερχόμαστε με μαλλιά βαμμένα χωρίς έλεγχο είναι συνεχόμενη αμαρτία γιατί κηρύττεις διακηρύττεις ότι είσαι μαυρομάλα ενώ είσαι ασπρομάλα. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Τώρα αυτά τα λέμε όχι για να στενοχωρήσουμε ανθρώπους, αλλά τα λέμε γιατί δεν μπορούμε να θολώσουμε το λόγο του Θεού, να λέμε την αλήθεια. Και δεν, ποτέ δεν έχω πει σε άνθρωπο κάνει αυτό ή κάνει εκείνο επί προσωπικού επίπεδου. Αλλά δεν μπορούμε να μην λέμε το λόγο του Θεού ακριβώ όπω είναι. Δεν μπορεί να είσαι ψεύτικο και να δηλώνεις εγώ είμαι ε, 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 ξανθός και είμαι μελαχρινός. ακόμη δεν μπορεί να αφορέσει ένας άνθρωπος, ας πούμε ένας άντρας ε, πράγματα τα οποία μολύνουν την εμφάνιση του ανθρώπου να έρθω με σκολαρίκια και να πάρω σώμα και αίμα Χριστού σκανδελίσω τους ανθρώπους να έρθω με μαλλιά μέχρι την πλάτη μακριά μαλλιά που είναι ατιμία και, να, και όχι μόνο να παίρνω σώμα και αίμα Χριστού αλλά και να δίνω σώμα και αίμα Χριστού. Θα βρω τον πελά μου, όχι από τους ανθρώπους, το Θεό. Αλλά λοιπόν αξίως και προς ευλογία και ουχή προς κατάκριση. Επίσης, όπως είπαμε και επαναλαμβάνουμε, το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι σύμβολο. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι σύμβολο γιατί από τη στιγμή που ισχυριζόμεθα ότι δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού γιατί είναι σύμβολο ή αντίθετα, από τη στιγμή που ισχυριζόμαστε ότι είναι σύμβολο τότε ισχυριζόμαστε ταυτόχρονα ότι δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πώς το τρώμε και το πίνουμε. Κινδυνεύουμε. Σαν τι. Έπειτα ο τρόπος με τον οποίο προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι όπως θέλουμε. Δεν, δεν κάνουμε στην Εκκλησία ό,τι θέλουμε. Δεν είναι δική μας η Εκκλησία. Δεν είμαστε αφεντικά να διατάζουμε. Δεν είμαστε νομοθέτες να δημιουργούμε εντάλματα ανθρώπων και διδοσκαλίες ανθρώπων. Υπηρέτες είμαστε να ακούμε και να εκτελούμε. Ε, ψώμα και αίμα Χριστού, το βάζω σε ένα ποτήρι, ρίχνω το ψωμάκι μέσα, το δίνω με το κουτάλι. Μα δεν το λέει αυτό η Γραφή. Η Γραφή είναι σαφής και πρέπει να τη διαβάζουμε και να τη βλέπουμε. Ο Απόστολος Παύλος πολλά χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και μάλιστα 60 χρόνια μετά Χριστό, δηλαδή 20 χρόνια περίπου μετά την Ανάσταση του Χριστού, στέλνει μια επιστολή προς τους Κορινθίους και πεντακάθαρα λέει εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα σε σας, γιατί το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο ούτε μου το δίδαξε άνθρωπος αλλά κατά αποκάλυψη ο Χριστός μου το δίδαξε και ο Χριστός μου δίδαξε και μου είπε ότι ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβεν άρτων πρώτον έλαβεν άρτων και ευχαριστή τον Θεό για τον άρτον έκοψε ευλόγησε τον άρτο και είπε λάβετε φάγετε τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενον όχι δοθέν κάθε Κυριακή δίδεται υπερημών διδόμενος λέει σημαίνει συνεχόμενα άρα το σώμα του Χριστού δίδεται κάθε Κυριακή και το υπερημών κλόμενον, όχι κλασθέν, όχι κόπηκε τότε, σκίστηκε τότε από τον Χριστό, αλλά σκίζεται από τον Χριστό πάλι με τα χέρια των δούλων του κάθε Κυριακή συνεχόμενο. Και συνεχίζει, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Αυτό είναι το Πάσχα το δικό σας. Και αφού έφαγαν όλοι μαζί όχι ένας ένας με τη σειρά πρώτα ένας πρώτα άλλος δεν τα βλέπουμε αυτά στη γραφή. Δεν είναι αξίως και προσευλογία όταν ένας ένας παίρνει το ψωμάκι του αλλά όλοι μαζί τρώγουμε όταν λέει λάβετε φάγετε τούτο είναι το σώμα που κρατάμε στα χέρια μας του Ιησού Χριστού το υπερημών και το υπερημών κλόμενον τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου και αφού όλοι Ομοίως και το ποτήριον αφού εδύπνησαν όλοι, δηλαδή και πάλι πήρε το ποτήριον, πάλι ευχαρίστησε, διεμήρασε σε όλους, πήρε ο καθένας το δικό του κομμάτι, όχι ένας ένας μια γουλίτσα. Αυτά είναι παραβάσεις, αμαρτίες αδερφοί, ανομίες. Δεν είναι αξίως και προσευλογία, αφού διεμήρασε σε όλους, και πήρανε πάρει όλοι ένα ποτηράκι με το δικό τους κρασί όπως έγινε την ημέρα εκείνη το Πάσχα δηλαδή τη μεγάλη πέμπτη το βράδυ στο μυστικό δείπνο που λένε οι άνθρωποι δεν δώσε ο Χριστό ένα ποτήρι και λέει: πες μια γουλιά και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Και ό,τι περισσέψει θα το κοπανίσω εγώ. συγχώρεσέ με θέ μου. Αλλά διεμήρασε τον ίνον, κάθε ένα πήρε το δικό του ποτήρι και ο Κύριος πήρε το δικό του ποτήρι και ο Ιούδας πήρε το δικό του ποτήρι και τι τους είπε πίεται εξ αυτού πάντες τώρα όλοι μαζί όλοι μαζί πίεται εξ αυτού πάντες τώρα διότι τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών εκχυνόμενων, όχι εκχηθέν μια φορά, συνεχόμενα εκχυνόμενων, κάθε Κυριακή γίνεται, υπερημών και συνεχίζει η σάφεση αμαρτιών. Και το εισάφεση αμαρτιών δεν είναι στην κοινωνία. Το εισάφεση αμαρτιών είναι ότι το αίμα χύθηκε και χύνεται η σάφεση αμαρτιών. Έτσι είναι το αξίος. Άρα το αξίος έχει πρώτον αξίως για τον άνθρωπο, άγιος, δίκαιος, καθαρός, πλημμένος με το αίμα του Χριστού και ευλογημένος. Δεύτερον, με την πίστη ότι αυτό είναι ο άρτος και ο ίνος σώμα και αίμα Χριστού. Τρίτον, τον τρόπο που αυτό γίνεται ακριβώς όπως το διδάσκει το Ευαγγέλιο, όχι όπως θέλω εγώ, ούτε όπως θέλει οποιοδήποτε άνθρωπος. Τέταρτον, το χρόνο, την ημέρα που θέλει ο Θεός. Την πρώτη μέρα της εβδομάδος συνήγοντο οι μαθητές για την κλάση του Άρτου. Κάθε Κυριακή, στην αρχή ήταν απόγευμα και αργότερα στην Αρχαία Εκκλησία έγινε πρωί. Στους πρώτους πρώτους αιώνες, τον πρώτο αιώνα. Κάθε Κυριακή. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, όχι. Όχι όποτε θέλουμε εμείς ούτε όπως θέλουμε εμείς, ούτε όποτε θέλουμε εμείς. Αλλά ούτε και ό,τι θέλουμε εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κλάση του Άρτου με κοκακόλα, επειδή μας ήρθε η φώτιση ότι απαγορεύεται το κρασί να πίνουμε. Δεν το λέει η Γραφή ότι απαγορεύεται στους χριστιανούς να πίνουν κρασί. Η Γραφή λέει απαγορεύεται στους χριστιανούς να μεθάνε. Μη μεθύσκεται με ίνο. Που είναι ασωτεία αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν το αξίος έχει και τι χρησιμοποιείς για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και τέλος, πού. Δεν κάνει καθένας μόνος του σπίτι του. Θα κάνω εγώ σήμερα κοινωνία για μένα, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, γιατί δεν θέλω να έρθω στην εκκλησία. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάντες, όλη η εκκλησία και προφανώς η τοπική εκκλησία ε, μπορεί η εκκλησία η τοπική να είναι μεγάλη, να έχει χίλιου, δύο χιλιάδε, πέντε ανθρώπου, αλλά μπορεί η εκκλησία να είναι και μικρή. Να έχει πέντε, δέκα, είκοσι άτομα. Και τέλο, το αξίος, στο εξίω αξίος υπολογίζεται και ποιο ενεργεί. Και στην πραγματικότητα, όχι ποιο ενεργεί, ποιο έχει εξουσία να ενεργήσει και να προσφέρει στους ανθρώπους την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εξουσία μέσα στην Εκκλησία δεν έχουν οι ψηλοί, οι κοντοί, οι μορφωμένοι, οι πλούσιοι, οι φτωχοί. Είναι αυτοί, που έχει, αυτοί τους οποίους έχει εκλέξει ο Θεός. Και αυτοί, αυτοί τους οποίους έχει εκλέξει ο Θεός πρώτον δια του Ιησού Χριστού είναι οι διακονίες. Απόστολος, προφήτης, διδάσκαλος, ευαγγελιστής, ποιμένας. Επίσης αυτούς που έχει εκλέξει ο Θεός διά του Πνεύματος Αγίου και θέτει στην Εκκλησία είναι οι πρεσβύτεροι. Οι πρεσβύτερος δεν γίνεται αδερφοί αγαπητοί κάποιο επειδή έτσι το αποφασίσαμε. Οι πρεσβύτερος είναι διαδικασία φοβερή και τρομερή. Πρώτα πρώτα είναι απαραίτητο η Εκκλησία να έχει πρεσβυτέρους. Για, τους, για τις διακονίες δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί τις δίνει ο Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να γίνει προφήτης αν ο Χριστός δεν του δώσει χάρισμα προφητικό. Και μάλιστα όταν λέμε διακονία άλλο είναι το χάρισμα της προφητείας και άλλο είναι η διακονία. Διακονία τι διαφορά έχει από το χάρισμα. Θα το πούμε βέβαια ίσως την άλλη Δευτέρα όταν θα μιλήσουμε για τους εργάτες που επίσης είναι μυστήριο αλλά η διακονία, το χάρισμα είναι αυτό που προτρέπει, κοντομεί, αυξάνει, παρηγορεί, ενισχύει. Η διακονία, η διακονία έχει προφητικό λόγο. Τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Έχει προφητικό λόγο. Με τον διάκονο της προφητείας ο Θεός φέρνει αυτά που ήσαν, είναι και πρόκειται να γίνουν. Το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είναι φοβερό η διακονία του προφήτου. Μάλιστα, ιεραρχικά την έχει ο Λόγος του Θεού μετά τον Απόστολο. Πρώτον Αποστόλου, ύστερον προφήτες, Ευαγγελιστές, διδασκάλους και ποιμένες. Άρα λοιπόν, ποιος κάνει αυτός που έχει εξουσία. Και επειδή για τις διακονίες δεν υπήρξε συνέχεια, οι Ακωνίες υπήρχαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και σιγά σιγά τελείωσαν οι, προ... οι Απόστολοι, έσβησαν οι Προφήτες, σβήσανε και τα χαρίσματα, τι έμειναν, Πρεσβύτεροι και Επίσκοποι. Άρα ποιος έχει εξουσία σε αυτά τα δύο χιλιάδες χρόνια στην Εκκλησία να κάνει σώμα και αίμα Χριστού, οι Πρεσβύτεροι, τους οποίους έχει θέσει το Πνεύμα το Άγιο και εν απουσία των Πρεσβυτέρων, ένας διάκονος εάν υπάρχει. Δεν μπορεί ο καθένας. Όχι. Γιατί, Γιατί δεν έχει εξουσία από το Θεό. Δεν έχει εξουσία, δεν έχει υπηρεσία, δεν έχει εντολή, δεν έχει αποστολή. Δεν έχει διακονία. Και όταν λέω διακονία τώρα εννοώ υπηρεσία. Έτσι λοιπόν αδελφοί, αγαπητοί, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πράγματι ένα μεγάλο μυστήριο από τον Θεό δοσμένο προς τους ανθρώπους με εντολή που όμως πρέπει να γίνεται αξίως και προς ευλογία και όχι αναξίως προς κατάκριση. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε ακόμη σαν επόμενο μυστήριο είναι αυτό που λέει η Γραφή «Ασθενή της μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους τη Εκκλησίας» και ας προσευχηθούν επ' αυτόν αλείψαντε σε αυτόν με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου και η μεταπίστεως ευχή θα σώσει τον Πάσχοντα και ο Κύριος θα εγείρει αυτόν και αμαρτίες ανέπραξε έπραξε σε συγχωρεθεί σε αυτόν. Είναι ένα μυστήριο το ευχέλαιο. Γιατί λέει ο Θεός να λύψουμε με λάδι και δεν λέει με ξύδι. Και δεν λέει με γάλα. Με το ματοπολτό. Συγχώρεσε με Θεέ μου. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Και τι έχει μαγικές ιδιότητες το λάδι. Όχι. Είναι ένα μυστήριο. Γιατί όταν υπάρχουν διακονίες και χαρίσματα μίζωνα, λέει ο Λόγος του Θεού ότι και θέλω να το δούμε και μαζί να δούμε τη διαφορά στη σελίδα 899. Λέει λοιπόν στο 17 εδάφιο. Σημεία δε τους πιστεύσαντας παρακολουθεί ταύτα. 899 κεφάλαιο γιώτα σίγμα, 16 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. 16 κεφάλαιο από το βιβλίο του Μάρκου, κατά Μάρκων Ευαγγέλιον, 16 κεφάλαιο, 16 κεφάλαιο, και 17 εδάφιο. Σημεία δε τους πιστεύσαντας παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματι μου θέλουσι εκβάλει δαιμόνια, Θέλουν συλλαλή νέα γλώσσα, όφη θέλουν οι και αν θανάσιμον τι πίωση δεν θέλει βλάψει αυτού, επιαρέστου αρρώστου θέλουν επιθέση τα σχήρα και θέλουν ατρέβεστε». Εδώ απευθύνεται και μιλάει στου Απόστολου, οι οποίοι έχουν εξουσία από το Θεό, και ακόμη το ίδιο φαίνεται, και μην το διαβάσετε, μην το γυρίσετε, εσεί θα σα το πω εγώ. Ε, όταν ο Κύριος απέστειλε τους μαθητάς πριν από την Ανάσταση είναι στο κατά Μάρκων Ευαγγέλιον όταν απέστειλε τους 12 ο Χριστός κεφάλαιο 6 και δάφιο 12 και εξελθόντες οι Απόστολοι εκείρητον να μετανώσουν ε, και εξέβαλον πολλά δαιμονία και ήλυφον πολλούς αρρώστους με, έλεος, και, με έλεον και, θεραπευ, και θεράπευον αυτή είναι εξουσία δεν είναι το ευχέλαιο αυτό το ευχέλαιο είναι αυτό που δίνει εντολή ο Λόγος του Θεού μόνο στους πρεσβύτερους. Ο ευχέλαιο δεν μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε πιστός, ούτε διάκονος, μόνο οι πρεσβύτεροι, ούτε εργάτες, ούτε ο Παύλος. Ο Παύλος επέθεται τα σχήρας και θεραπεύονται γιατί είχε το χάρισμα. Άλλο είναι το χάρισμα που έχει ένας άνθρωπος όπως είχε ο Απόστολος Παύλος και ακούμπαγε το χέρι και θεραπεύονταν... Και άλλο η διαπίστεως προσέλευσης Γιατί τι λέει ο λόγος του Θεού Προσκαλέσατε εσείς τους πρεσβύτερους Άρα εδώ ενεργεί η πίστης Πιανού του υποθεραπείαν Να προσκαλέσεις επειδή πιστεύεις στον, στο λόγο του Θεού Στο Ευαγγέλιο του Χριστού Τους πρεσβύτερους Αυτοί θα σου προσευχηθούν Γιατί δεν έχουν το χάρασμα των ιαμάτων Θα σε αλείψουν με λάδι θα ευχηθούν ο Κύριος να σε θεραπεύσει και ο Κύριος θα σε θεραπεύσει. Το ευχέλιο λοιπόν και αυτό είναι ένα μυστήριο, διαταγή. Όταν είμαι άρρωστος τι να κάνω Κύριε, θα φωνάει στους προεσβυτέρους να σαλίβουν με λάδι και εσύ θα πιστεύεις και η διαπίστεως ευχή θα σε σώσει και αν η αρρώστια σου προέρχεται από αμαρτία θα σου συγχωρεθούν οι αμαρτίες και θα λάβεις ίαση του σώματος ή εσύ των ασθενειών σου. Αυτό είναι η αση των ασθενειων σου Διαπίστεως πίστη διαπιστεως ερχεται ο πιστός και ζητάει, διαπίστεως έρχεται ο πρεσβύτερος και έρχεται και οι δυο διαπίστεως στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όταν βλεπει την πίστη ο Θεός του, του πρεσβύτερου αφενός μεν στην ευχή του, αλλά και του ασθενούς στην προσευχή του ο Θεός θα θεραπεύσει. Άρα λοιπόν τα 7 λεγόμενα μυστήρια που είναι, είναι τα, οι εντολές του Κυρίου προς τους ανθρώπους που είναι υποχρεωτικές για να απολαμβάνουν την πνευματική ζωή της αιώνιας, α, της ουράνιας παρουσίας, της βασιλείας των ουρανών εδώ στη γη. Με, την άλλη, με τη χάρη του Χριστού την άλλη Δευτέρα θα κάνουμε την, το γάμο και το χωρισμό που επίσης είναι μυστήριο μυστήριο μέγα όλα αυτά τα μυστήρια δεν θεσπίστηκαν από ανθρώπους ο Θεός απευθείας τα θέσπισε ο Θεός έφερε τη μετάνοια σαν πρόταση και την εξομολόγηση σαν πρόταση και τη συγχώρεση στον άνθρωπο ο Θεός έφερε το βάφτισμα ενίδατη ο Θεός έφερε την εξήτηση για βάφτισμα πνεύματος Αγίου ο Θεός Φέρνει και έφερε στους ανθρώπους την κλάση του άρτου και ο Θεός έφερε και το ευχέλαιο. Ο Θεός θέσπισε το γάμο και ο Θεός αποκάλυψε και έφερε μέσα στην Εκκλησία τους εργαζόμενους. Πιστεύουμε με τη χάρη του Χριστού την άλλη Δευτέρα τη να συνεχίσουμε μαζί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να ψάλουμε τον ύμνο.